Πρόεδρε, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Καλησπέρα, να είστε καλά. Και ενοποιήσατε και το ΤΣΑ και με την Ευρυτανία κιόλας, έτσι. Ακριβώς. Τουλάχιστον σε πλάνο σύμπνοιας και ενότητας πάτε καλά, βλέπω. Σωστά. Θα σας έλεγα ότι μία από τις πιο ευχάριστες στιγμές, ημέρες που έζησα στη μακρόχρονη πορεία μου εδώ και 50 χρόνια στο συνδικαλιστικό χώρο ήταν αυτή η προχθεσινή με την ενοποίηση με το πρώην ΤΣΑ. Είναι συνάδελφοι αυτοκινητιστές οι οποίοι εδώ και 5-6 χρόνια τώρα πηγαίναμε και ερχόμασταν κουβεντιάζοντας και ξανακουβεντιάζοντας με 1000 προβλήματα. Ευτυχώς ήρθε η ώρα αυτή της ενοποίησης και από προχθές πια είμαστε ένα κοινό σωματείο που λεγόμαστε ΟΑΕ. Ούτε ΤΕΒΕ, ούτε ΤΣΑ. Λέστε. Και συμπεριλάβουμε πράγματι και την Ευρυτανία. Ήταν ένα κομμάτι εδώ της περιοχής μας που δεν είχαν σωματείο και δεν είχαν και καμία συνδικαλιστική δράση. Ο στόχος μας είναι η ενοποίηση και η συμμετοχή όλων των συναδέρφων συνταξιούχων, γιατί μπροστά μας έχουμε πολύ δύσκολες καταστάσεις με τα μέτρα αυτά που ήρθαν τώρα και τα περιμέναμε. Δεν μας ξαφνιάσαν. Αυτό το οποίο ξέρατε, Πρόεδρε, είναι ότι πάλι εσείς θα την πληρώσετε, μάλλον και εσείς για άλλη μια φορά, όπως και οι μισθωτοί, αλλά οι συνταξιούχοι, οι οποίοι, να θυμίσω, ότι έχετε προπληρώσει τη σύνταξή σας, είτε με μεγαλύτερες εισφορές, είτε με την περίθαλψη, και τώρα σας λένε λοιπόν και άλλες περικοπές. Σωστά. Από αυτό εδώ το μικρόφωνο έχω πει αρκετές φορές ότι οι πιο χαμένοι είναι οι συνάδελφοι του πρώην ΤΕΒΕ, ΟΑΕ τώρα, που πλήρωναν κατηγορίες προαιρετικές. Δηλαδή, το 2000 οι συνάδελφοί μου που τώρα παίρνουν 900 ευρώ πλήρωναν 57.000 δραχμές τότε, το μήνα, ασφάλιστρο. Εγώ τότε πλήρωνα 127.200 δραχμές, διπλάσια. Και περίμενα ανταποδοτικά να πάρω διπλάσια σύνταξη. Εν πάση περιπτώσει πήρα τη σύνταξή μου, αυτή που μου ανήκε τότε. Έπαιρνα 1.520 ευρώ. Λοιπόν, σήμερα κινδυνεύω να πέσω κάτω από τα 1.000. Και κάτω από τα 900 ίσως. Μέχρι στιγμής. Αυτή τη στιγμή και εσείς προσωπικά αλλά και πολλοί κόσμος έχει μια περικοπή της τάξης των 200 με 300 ευρώ, 400, σωστά, έτσι, Πρόεδρε? Έτσι ακριβώς είναι. Όπως το λέτε. Όπως το λέτε. Ανάλογα με την κατηγορία που είναι. Δηλαδή θα σας έλεγα εγώ ότι σήμερα χωρίς τις περικοπές αυτές που έρχονται, το 70% των συνταξιούχων δεν μπορεί να ζήσει. Δεν μπορεί να βοηθήσει το άνεργο παιδί του που μέχρι τώρα το έκανε. Δεν μπορεί να δώσει 5 ευρώ στο εγγονάκι του. Είμαστε σε μια κατάσταση με τα μέτρα τώρα που ψηφίσαν προχθές. Ναι. Σε μια κατάσταση που δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Γι' αυτό να είναι σίγουροι αυτοί που κυβερνάνε σήμερα και αυτοί που θα κυβερνήσουν αύριο, ότι θα μας βρουν μπροστά στους δρόμους. Δεν έχουμε εμείς άλλο όπλο άμυνας. Μάλλον όμως έχω την αίσθηση, Πρόεδρε, διορθώστε με, ότι δεν σας πολύ φοβούνται. Ίσως είναι και λίγο άσχημος ο όρος που χρησιμοποιώ. Εντάξει, με την έννοια ότι αν κάνατε και τίποτα, τρώγατε και τίποτα χημικά και συνερχόσασταν, έτσι δεν είναι? Κάπως έτσι δεν σας αντιμετώπιζαν. Σωστά. Έχω λάβει μέρος σε όλες τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις και με τα ΜΑΤ και με τις κλούβες που μας κλείναν το δρόμο εκεί στο Μαξίμου. Ναι. Λοιπόν, και με όλα τα δυσάρεστα που κατά καιρούς περνάμε. Εκείνο που θέλω να πω και ξέρω πολύ καλά την κατάσταση πώς παρουσιάζεται, ναι, αλλά ξέρω και το κλίμα που επικρατεί στο συνδικαλιστικό μας χώρο, ναι, δεν πρόκειται να ξεμπλέξουν εύκολα με μας. Μπορεί να είμαστε εύκολος στόχος οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί, ναι, έχουν τα λεφτά τους σίγουρα από μας, αλλά δεν θα ξεμπλέξουν μαζί μας εύκολα. Θα μας βρίσκουν κάθε μέρα
στους δρόμους. Και οι σημερινοί και οι αυριανοί, εάν ακολουθήσουν την ίδια πορεία. Οι περικοπές που διαβάζω σας πριν μπούμε στο στούντιο, σας διάβασα ότι θα είναι περίπου στο 20 με 22% και μεγάλη χαμένη η πρώην συνταξιούχη του ΤΕΒΕ, Νίνο ΑΕ, όπου αφού εισέπραταν το μαξιλάρι βασικής σύνταξης 220 ευρώ, θα βρεθούν με πολύ υψηλές προσωπικές διαφορές της τάξης του 40%. Αυτό σημαίνει δραστική μείωση της σύνταξης. Ναι. Ακόμη και για τους χαμηλοσυνταξιούχους, κύριε Παπαδημητρίου. Ακριβώς. Σκέπτεται κάποιος στο Υπουργείο ή στους διαπραγματευτές ότι αυτό που είπατε πριν, ο συνταξιούχος ζει το άνεργο παιδί, τα παιδιά του, δίνει στα εγγόνια και κοινή αγορά αυτή τη στιγμή. Αυτά τα κάνει ο συνταξιούχος, κύριε Παπαδημητρίου. Ακριβώς. Όπως το είπατε, η αγορά έπαιρνε μπρος όσο μπορούσε να πάρει από την τσέπη των συνταξιούχων. Τα παιδιά, τα άνεργα, ακουμπούσαν πάνω στον πατέρα τους και στη μάνα τους. Σήμερα πια δεν μπορούν, οι συναδελφοί μου. Σας είπα, το 70% των συναδέλφων, χωρίς τις καινούργιες περικοπές, δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Τι προγραμματίζετε να κάνετε τώρα, γιατί ο Πέλεκης, τον οποίο δεν θα είναι άμεσος, αλλά μπορεί σε ένα χρόνο, επειδή τώρα μπαίνουν τα σενάρια, άμα δεν πιάσουμε τους στόχους, τώρα δεν σας ενδιαφέρουν και πολύ αυτά, γιατί ουσιαστικά οι στόχοι για να πιαστούν είναι άπιαστοι, κύριε Παπαδημητρίου, αλλά μπορεί τα μέτρα να ξεκινήσουν νωρίτερα. Αυτά δηλαδή που ακούμε, σε ένα χρόνο από τώρα, να αρχίσουν να τρέχουν. Αυτόν τον μήνα, ναι, τον Απρίλιο, ολοκληρώνονται οι εκλογές σε όλα τα σωματεία των συνταξιούχων στη χώρα μας. Και στο δημόσιο και σε εμάς και στο ΙΚΑ και σε όλα τα σωματεία. Εμείς σαν ΟΑΕ 2 και 3 Ιουνίου έχουμε το συνεδριό μας. 2 και 3 Ιουνίου. Δεν έχει εξαγγελθεί ακόμα, αλλά επειδή συμμετέχω στο Προεδρείο της Ομοσπονδίας, γνωρίζω, να, έχουμε πάρει απόφαση ήδη, 2 και 3 Ιουνίου θα έχουμε το συνέδριό μας. Συνέδρια θα έχουν και, και οι άλλες ομοσπονδίες του Δημοσίου, του ΙΚΑ και όλων των άλλων σωματείων, να, και θα προγραμματίσουμε από κοινού μέσω της ΣΕΑ, του συντονιστικού οργάνου που ιδρεύει στην Αθήνα, να, θα προγραμματίσουμε τις παραπέρα εκδηλώσεις μας, συγκεντρώσεις που θα είναι σκληρές και θα είμαστε σκληροί απέναντι σε αυτή τη βάρβαρη πολιτική που μας κλέβει τα λεφτά μέσα από την τσέπη μας. Τα δικαιούμαστε εμείς, κύριε Βούτσινε, έχουμε πληρώσει χρυσά λεφτά. Δεν μας έκανε τη χάρη κανείς. Τα λεφτά μας ζητάμε να παίρνουμε αυτά που δικαιούμαστε και θα τα διεκδικήσουμε μέχρι τέλους. Θέλω να κλείσουμε, αν και είναι τετριμένο, εγώ θα το ζητήσω ξανά, κύριε Παπαδημητρίου, πριν σας αποδεσμεύσω, το μήνυμά σας στα πολιτικά πρόσωπα. Αυτά τα οποία συμφώνησαν, γιατί είναι βουλευτές κυβερνητικοί, θα τα ψηφίσουν, είπανε, τα μέτρα αυτά τις περικοπές, αλλά και για αυτούς που θα έρθουν και λένε ότι εμείς δεν θα τα δεχτούμε και θα επαναδιαπραγματευτούμε. Ένα μήνυμα για όλους αυτούς που σας έχουν φέρει, όχι εσάς προσωπικά, όλους τους συνταξιούχους, σε άθλια σημεία, πολλοί είναι στα όρια της φτώχειας και πιο κάτω, και μόνο που δεν πανηγυρίζουν, κύριε Παπαδημητρίου. Ξέρετε ότι σε τοπικό επίπεδο, αρκετοί από τους βουλευτές και του κυβερνώντος κόμματος και της αντιπολίτευσης, δεν είναι απλώς φίλοι δικοί μου, υπήρξαμε συνεργάτες αρκετά χρόνια και στο Δήμο ως Δημοτική Σύμβουλη τότε. Τους λυπάμαι τώρα. Τους λυπάμαι. Βλέπω όμως ότι δεν έχουν το τσαγανό. Δεν το έχουν το τσαγανό να μπουν στο Τζίπρα. Όχι, δεν θα τα ψηφίσουμε τα μέτρα αυτά. Και να μπορούν να μας κοιτάξουν εμάς πια κατάματα. Τώρα τους βλέπω στο δρόμο και έχω την αίσθηση ότι δεν με κοιτάνε κατάματα.
Κύριε Παπαδημητρίου, σας ευχαριστώ. Είμαστε στη διάθεσή σας πραγματικά, γιατί η μέση οικογένεια ή όποια οικογένεια, όποιος οικογενειακός ιστός έχει μείνει, συντηρείται κατά κύριο λόγο από τους συνταξιούχους. Το είπα, θα καταχρηστώ το χρόνο σας σε βουλευτές του κυβερνώντος, αλλά και της αντιπολιτεύσης, αλλά κυρίως του κυβερνώντος. Προσέξτε, λέω, με τις συντάξεις, γιατί αυτοί οι άνθρωποι συντηρούν, όχι στον αέρα, αλλά θα το πω τώρα, κύριε Παπαδημητρίου, γιατί από μία σύνταξη ζουν άνθρωποι. Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Αυτοί είναι, μα το λένε και αυτοί. Ακούω βουλευτές στη Βουλή, στα πάνελ που πάνε. Κλαίνε όλοι, ναι. Το λένε και αυτοί ξέρουν, λέει, ο σημερινός συνταξιούχος ζει και το άνεργο παιδί. Δηλαδή, αυτά που λέγαμε εμείς πριν ένα χρόνο και πιο πολύ ακόμη, το λένε τώρα και αυτοί. Το ξέρουν αυτό. Το θέμα είναι γιατί ανέχονται να ψηφίσουν αυτά τα βάρβαρα μέτρα σε βάρος μας. Γιατί το κάνουν αυτό. Βέβαια, εντάξει, είναι και η εξασφάλιση της καρέκλας. Το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά για έναν πολιτικό, και εγώ αρκετά χρόνια από τη ζωή μου, μπορεί να μην πήγα. Ξέρετε πώς είναι. Να μην πήγα στη Βουλή, δεν είχα τα φόντα και εκεί, αλλά μέσα από το συνδικαλιστικό κίνημα κάτι έχω μάθει κι εγώ και κάτι έχω καταλάβει. Δεν το πάνε καλά το καράβι, Γιαννάκη μου. Δεν το πάνε το καράβι καλά. Το χτυπήσαν στα βράχια απάνω, το διαλύσαν, το σπάσαν. Και θέλω με την ευκαιρία να σε ευχαριστήσω και εσένα και το κανάλι σας που μας δίνετε. Δουλειά μας είναι, μην το βήμα εδώ. Δουλειά μας. Να μπορούμε να λέμε τα παραπονά μας. Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου. Να είστε καλά.